Στη μεγαλειώδη συγκέντρωση που έγινε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου καλωσόρισε στην περιοχή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας εκπροσώπους των φορέων, να καλωσορίσω τους υπουργούς, τους πρώην υπουργούς, τους βουλευτές όλης της περιφέρειας, τους πρώην βουλευτές. Πάνω απ' όλα όλους και όλες, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που βρίσκονται απόψε εδώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, σε καλωσορίζω εδώ στην Κομωτινή Συνέδρα της Περιφέρειας. Μιας περιφέρειας που έχουμε αφήσει θετικό αποτύπωμα τα χρόνια της διακυβέρνησης. Και θα έλεγα, χρειάζεται να συνεχίσουμε, να επικαιροποιήσουμε και να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης που θα αξιοποιεί τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, τη διασυνοριακότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Αγαπητέ Πρόεδρε, πριν σε καλέσω στο βήμα, θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η αίθουσα είναι γουρλίδικη. Το 2015, λίγο πριν τις εκλογές, είχες μιλήσει από αυτό εδώ το βήμα και αμέσως μετά ο ελληνικός λαός μας έδωσε την ευθύνη και τα χνάρια της διακυβέρνησης χώρας και εσένα πρωθυπουργό. Και όπως πάνε τα πράγματα, όπως πορεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, που βυθίζει σε απόγνωση και ανασφάλεια την κοινωνία και οδηγεί τη χώρα ξανά στα βράχια, είναι πολύ βέβαιο ότι πολύ γρήγορα θα ξανακληθούμε και θα ξανακληθείς να αναλάβεις τις ευθύνες διακυβέρνησης αυτού του τόπου. Και αλήθεια είναι ότι ο τόπος, ο λαός μας και ιδιαίτερα η νέα γενιά που βλέπω πάνω έχουν ανάγκη από ελπίδα, από όραμα, από εφαρμόσιμες λύσεις και προοπτική, που μόνο μια προοδευτική δημοκρατικυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να το πετύχει. Σε καλό λοιπόν στο βήμα, αγαπητέ Πρόεδρε, γιατί ενσαρκώνεις αυτή την ελπίδα, ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο τόπος να γυρίσουμε σελίδα, να κάνουμε μια νέα αρχή, όπως γράφει αριστερά πάνω το σύνθημά μας, με την κοινωνία στο προσκήνιο. Σε καλό λοιπόν στο βήμα, καλό τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, εδώ στο βήμα, συνδική μας απόψινή πολύ όμορφη εκδήλωση.